Σήμερα αποφάσισα να κάνουμε... Τι να κάνουμε, σαγανάκι. Σήμερα αποφάσισα για άλλη μια φορά να κάνουμε πειράματα στην κουζίνα. Χωρίς να το καταλάβω έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο σειρά, γιατί αυτό είναι το τρίτο βίντεο που κάνω. Άμα σας αρέσει θα το πάρω σε σοβαρά, οπότε πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Να πούμε ένα μπράβο στον DK που μου έδωσε την ιδέα για να κάνω κάποια σειρά βίντεο. Να πούμε και ένα συγχαρητήριο που επιτέλους γεννήσανε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε σαγανάκι. Να φέρω το βιβλίο που έχω γραμμένη τη συνταγή. Πρώτα θα ξεκινήσουμε να ετοιμάσουμε ένα κοτοπουλάκι για να έχουμε κάτι να συνοδεύσουμε το σαγανάκι. Τώρα θα το μαριναρώ, θα το πετάξω στο φούρνο και ξεκινάμε με τη βασική μας συνταγή. Αφού βγάλω τα υλικά τα οποία είναι σόγια σος, αλάτι, πιπέρι και μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, τα βάζω όλα ένα-ένα πάνω στο κοτόπουλο και μετά αποφασίζω να το κόψω σε μπουκίτσες για να γίνει πιο γρήγορα. Τέλος, κάνω ένα πάρα πολύ καλό μασάζ για να είμαι σίγουρη πως έχει πάει παντού η μαρινάδα. Λοιπόν, αφού έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα τα κοτοπουλάκια, πάντα αφήνω εδώ στην άκρη μερικά χωρίς καρικεύματα για τη μέλανη ή άμα τα έχω περάσει όλα όπως αυτή τη φορά, τα ξεβγάζω κανένα τέταρτο κάτω από το νερό για να μην έχει να μπορεί να τα φάει. Μέσα στο φούρνο και γεια σας αυτό. Χρειαζόμαστε μία γραβιέρα, εγώ πήρα Κρήτης, αυτή να βρήκα. 500 γραμμάρια αλεύρι, λάδι για τηγάνισμα, δηλαδή ηλιέλαιο. Και ένα λεμόνι. Εγώ δεν έχω λεμόνι. Δεν πειράζει όμως. Παλιά το τρώγαμε full λεμόνι, τώρα τελευταία μου αρέσει και χωρίς λεμόνι, γι' αυτό δεν πήρα. Οπότε είναι ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Η συνταγή λέει ότι πρέπει η γραβιέρα να έχει 2 εκατοστά πάχος. Αλλά είναι γωνιακή η κατάσταση εδώ πέρα, δηλαδή από τη μία είναι 1 εκατοστό και από την άλλη είναι 2,5. Οπότε τι κάνω, κόβω ένα μέρος, εντάξει είναι λίγο άνηση, δεν πειράζει τώρα. Θα κόψω το πιο λεπτό κομμάτι, να μην είναι και τόσο. Και εδώ θα το πάρω λίγο έτσι, όχι. Το ξεφλούδισα, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, είναι λίγο πιο ίσο, δεν μπορούμε να πούμε. Μετά, τι λέει ότι κάνω. Αλλά το βουτάμε σε κρύο νερό για να κολλήσει το αλεύρι. Κάπου χρησιμεύει τέλος πάντων. Το βουτάμε στο κρύο νερό, μετά βάζουμε το αλεύρι και μετά τηγανίζουμε. Οπότε εγώ θα βάλω το τηγάνι να αρχίσει να καίει. Πήρα ένα μπολ, το γέμισα με νερό μέχρι τη μέση και τώρα θα βάλω μέσα τη γραβιέρα. Λέει πρέπει να κάτσει λίγο εκεί. Μέχρι να γίνει αυτή η φάση με το νερό θα πάρουμε τη ζυγαριά ακριβώς που έχουμε για να κάνουμε βαφές. Αλλά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται κι αλλού. Θα πάρουμε ένα ακόμα μπολ. Πόσα πράγματα έχω σε αυτό το σπίτι δηλαδή. Που να έκανα και κανονικά εκπομπές μαγειρικής. Πόσα γραμμάρια λέει ότι θέλει αλεύρι. Νομίζω 50. Το μπολ είναι τόσο τεράστιο που δεν βλέπω τα γραμμάρια. 50 γραμμάρια βάζω και δεκαπάζω. Οπότε και με το μάτι ξέρω πόσο είναι. Σαν δεν είναι. Έλα. 50. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα πρέπει να περιμένω τη γραβιέρα. Αυτά είναι τα προβλήματά μου. Γι' αυτό δεν μαγειρεύω. Γι' αυτό δεν μπαίνω στην κουζίνα. Αν είναι δυνατόν. Και το είχα για εύκολο. Λοιπόν, εγώ θα το βγάλω από το νερό και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Επίσης, πατήστε ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα ό,τι επιθυμείτε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι θα το πετύχω. Και πάμε να συνεχίσουμε. Μου φαίνεται ότι τα 50 γραμμάρια είναι λίγα. Έχουμε βγάλει το τέτοιο και το βάζουμε μέσα στο αλεύρι. Και λογικά το κόβουμε τούμπες για να πάει παντού. Πώς πάει παντού, τι το κάνω, να το κάνω μασάζ. Θεωρώ ότι το έχω περάσει πολύ καλά. Ποιος θέλει μια αγκαλίτσα. Και τώρα λέει ρίχνουμε ηλιέλαιο αρκετό για να γεμίσει, να πιάσει το μισό τυρί. Καταλάβατε, θα δείτε και θα καταλάβετε. Βάζω το λάδι, εύχομαι να μην πεταχτεί τώρα. Καλό είναι άμα έχετε μικρό τηγανάκι να το κάνετε σε μικρό τηγανάκι, εγώ δεν έχω. Οπότε βάζω το μεγάλο και βάζω τζάμπα πόσο προϊόν. Προϊόν. Εγώ μαλλιά μάλλον κάνω εδώ πέρα. Βάζουμε τζάμπα πράγμα τέλος πάντων. Και τώρα πρέπει να περιμένω να κάψει το λάδι ή ρίχνω το τέτοιο. Πολλές απορίες έχω. Τώρα έκαψε. Μου έχουν πει ότι για να καταλάβεις αν καίει πρέπει να φτύσεις εκεί μέσα για να δεις αν θα τσιριτσιρίσει. Εγώ δεν θέλω να φτύσω, αλλά θα φτύσω. Όχι, θα ρίξω μια σταγόνα νερό. Εντάξει, έβγαλε φόρμα. Νομίζω, οκ. Okay. Μην κάνεις έτσι. Χαλάρωσε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πώς θα το πετάξω. Χαλάρωσες. Α, βρήκα. Ηρέμησε! Αυτό είναι normal.
Πόλο, δεν βρίσκω καθαρίζει την κουζίνα μετά. Τώρα πώς θα πρέπει να την γυρίσω. Κάτι έχω κάνει λάθος γιατί το τυρί λιώνει και δεν πιάνει κρούστα. Πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν γίνεται να πάει πιο στραβά. Αυτό δεν μοιάζει με σαγανάκι. Έχει γεμίσει λάδια, ακόμα και το πάτωμα. Δεν θέλω να ξέρω πόσες ώρες θα καθόμουν να καθαρίζω μετά από αυτό. Κακές ιδέες. Κακές ιδέες. Αυτό έχει κολλήσει κάτω. Τι να το κάνω. Να, αυτό είναι. Θα κάνουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μέχρι να καθαρίσω λιγάκι, γιατί θα πάθω εγκεφαλικό. Δεν είμαι παρθένος, εγώ καιρος με ταύρο είμαι, αλλά έχω θέμα, δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κατάσταση, οπότε ναι. Θέλω να πω κάτι. Το σαγανάκι αξίζει 1000% τα 5-6 ευρώ που θα δώσεις σε μια ταβέρνα να το πάρεις από το να κάνεις όλο αυτό το ναχταρμά. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να καθαρίσω μάτια, πρέπει να καθαρίσω κάτω, το πάτωμα, πίσω, όλα αυτά είναι μέσα λάδια. Έχω πάθει όλα τα εγκεφαλικά της ζωής μου. Καλύτερα να το παραγγέλνεις. Πάμε να δούμε γεύση. Α, πριν πάμε να δούμε γεύση, να βγάλω και τα κοτόπουλα γιατί έχουν γίνει. Το κοτοπουλάκι, ας πούμε, φαίνεται 100% normal. Αχ, Παναγιά μου. Φοβάμαι να δοκιμάσω. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα πάθω κάτι. Εύχομαι τουλάχιστον να τρώγεται και να μην πεταχτεί. Γιατί το λυπάμαι. Κοίτα, τραγανό είναι και από μέσα λιώνει. Καλό αυτό. Okay. Είναι λίγο αλμυρό, αλλά σε αυτό φταίει το τυρί. Νομίζω έχω κατασταλάξει, μου αρέσει, το πέτυχα, ενώ δεν το φαίνεται και δεν το περίμενα σίγουρα. Το μόνο που με χαλάει είναι αυτό που είπα. Είναι αλμυρό. Μάλλον θα ήθελα άλλο τυρί, ένα λίγο πιο γλυκούλι. Πάμε να δούμε και το κοτόπουλο που είναι σίγουρα κομπλέ. Ένα. Το κοτόπουλο 9,5 στα 10. Αυτό θα του βάλω 7,5 στα 10 μόνο και μόνο για αυτό. Μου τις πάει πάρα πολύ που είναι αλμυρό γιατί δεν τρώω αλμυρά πράγματα. Έλα με λένε να φας και εσύ κοτόπουλάκι τώρα. Είσαι εδώ εσύ μαμά. Κάτσε να κρύωσω. Έλα. Έλα το παιδί μου, μπράβο. 40 λίτρα νερό τώρα θα πιω με αυτό το πράγμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα ό,τι επιθυμείτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Κάτι άκυρο τώρα, ενώ έχουμε κλείσει την κάμερα, σκέφτηκα να βάλω λίγο μέλι από πάνω, μήπως στρώσει η κατάσταση. Πώς κάνουμε τη φέτα με μέλι και σουσάμι? Έτσι, θα ρίξω το και εδώ. Το μέλι εντωμεταξύ πώς καθαρίζεται? Βέβαια μέχρι να απαντήσετε εσείς στα σχόλια εγώ θα το έχω καθαρίσει, αλλά αχ, πάλι καλά έχουμε το Google. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, πάντως εγώ ό,τι βλακεία μου κατέβει στο κεφάλι την πατάω στο Google. Τώρα μάλιστα. Τώρα ναι. Δεν νιώθω την αλμύρα, οπότε θα φαγωθεί. Μπράβο μου. Μπράβο μου, με τις ωραίες μου ιδέες θα πάω μπροστά.